Καλησπέρα, καλησπέρα. Η ζωή είναι ωραία για άλλη μια φορά εδώ μαζί σας. Και σήμερα έχω μαζί μου ένα αγαπημένο καλεσμένο, ένα καλλιτέχνη που δεν γνωρίζει από σύνορα ούτε καλλιτεχνικά αλλά ούτε και βιογραφικά. Μαζί μας ο αγαπημένος Κωστής Γρυβάκης. Γεια σου, Κωστή. Γεια σου, Γιουλή, τι γίνεται. Είμαι καλά, πολύ είστε. Καλά, εσύ. Καλά, μια χαρά και εγώ. Καλώς όρισες, χαίρομαι πολύ σας που είσαι εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είσαι γλυκύτατος, από το λίγο που σου μίλησα δηλαδή. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά ευχαριστώ. Πολύ γλυκός άνθρωπος. Ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ έχεις κάνει πολλά πράγματα σε όλο τον κόσμο. Όχι σε όλο τον κόσμο, στο μισό. Στο μισό, ακούσει ναι. Για ότι έχουμε ναι. Πιάσει όλα τα άκρα. Ναι. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτό. Πώς ξεκίνησε. Μ' αρέσει να ταξιδεύω. Μ' άρεσε πάντα να ταξιδεύω. Έκανα πολλά ταξίδια, έζησα και σε άλλες χώρες πιο νέος. Κάποια στιγμή βρέθηκα στη Μέση Ανατολή, ναι. Σε ένα ταξίδι στο Σουλτανάτο του Ομάν. Εντυπωσιάστηκα. Έτσι, σαν τουρίστας. Σαν τουρίστας. Εντυπωσιάστηκα. Βέβαια, εντυπωσιάζομαι σε όλα τα ταξίδια. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω περάσει άσχημα σε κάποιο ταξίδι, να έχω πει ότι δεν μ' άρεσε αυτό το μέρος. Πάντα κάτι βρίσκω που με ενθουσιάζει. Και πολλές φορές έχω πει σε πολλά μέρη ότι θα ήθελα να μείνω εδώ. Στο συγκεκριμένο μέρος, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι μαγικό. Το είπες και το έκανες. Ναι, ήταν και πολύ εύκολο για μένα, καθότι μετά που γυρνώντας πίσω, άρχισα να φτιάχνω πράγματα που έχουν σχέση με τη δικιά τους κουλτούρα, με τις δικές τους φυσιογνωμίες κυρίως. Μάλιστα. Άρα, πήγες εκεί σαν τουρίστας, έκατσες ναι. Πόσο. 14 μέρες. Ωραία, ένα ωραίο φορά. Ταξίδι. Ναι. Και γύρισες πίσω στον τόπο καταγωγής σου που είναι. Οι Αρχάνες Ηρακλείου. Οι όμορφες Αρχάνες. Δεν ξέρεις να διαλέξεις, ε. Ναι. Πραγματικά. Ωραία. Πας λοιπόν να γυρνάς στις Αρχάνες και αρχίζεις εμπνευσμένος από το ταξίδι σου και φτιάχνεις τι. Φτιάχνω κυρίως μικρές φιγούρες ξύλινες με τη δικιά τους ενδυμασία, τα δικά τους χαρακτηριστικά. Μοιάζουν πάρα πολύ με αυτούς. Πολλοί κόσμος μου λέει ακόμα από εκεί ότι βρίσκουν σε αυτές το θείο τους, τον ξαδερφό τους, τον αδερφό τους, ναι, ή τη μητέρα τους. Φτιάχνω και πίνακες, όμως επειδή είναι πάρα πολύ χρονοβόρο αυτό και εγώ μ' αρέσει να δουλεύω πολύ γρήγορα, δουλεύω πάρα πολύ ηλεκτρονικά. Φτιάχνοντας κάποια ηλεκτρονικά κολλάζ, στα οποία μπλέκω τη δυτική κουλτούρα με την ανατολική. Χρησιμοποιώ αυτό το κάποια. Είδα. Πολύ χιουμοριστικό αυτό. Δηλαδή βλέπουμε τον Μάικλ Τζάκσον. Ναι, ο Μάικλ Τζάκσον με δικά τους ρούχα, ο Βαν Κόγκ, ναι. Η Φρίντα. Πάρα πολλές προσωπικότητες ή έργα τέχνης από τον δικό μας κόσμο τα μετέφερα εκεί. Και αυτό, τα έχεις παντρέψει δηλαδή. Τα έχω παντρέψει, ναι. Αυτό δεν είχε γίνει ξανά εκεί. Νομίζω δεν το κάνουν και πολλοί. Το φοβόντουσαν να το αγγίξουν σαν κομμάτι, το έχουν κάνει κάτι ιερό. Στην αρχή από φίλους, αφού έκανα φίλους πια, μου είπαν αυτό ίσως να μην αρέσει, αυτό ίσως να μην αρέσει, εγώ το τόλμησα. Ναι, άκουσα ας πούμε ότι μπορεί να μην αρέσει και το ότι κάνω αυτά τα μικρά γαλματάκια, ότι δουλεύω αυτά σε γιατί, ξύλο. Εντάξει, αυτά... Γιατί αυτοί δεν δουλεύουν με εικόνες. Είναι ένα icon αυτό και αυτοί δεν δουλεύουν με εικόνες. Κατάλαβα, ναι. Δεν τους αρέσει. Παρ' όλα αυτά όμως το αγκάλιασαν. Τα αγκάλιασε όλος ο κόσμος. Έβαλα το χεράκι μου στην αρχή, καθότι εγώ έρχομαι από μια πολύ μικρή περιοχή. Δεν έχω ούτε κάποιο μάνατζερ να με μανατζάρει, ούτε κάποια γκαλερί πίσω μου να με στείλει εκεί, ούτε κάποιο, δεν ξέρω, κάποιο μεγάλο παράγοντα. Τι έκανες, πώς το έκανες. Φτιάχνοντας τα πρώτα πράγματα για αυτούς, έστειλα ένα μήνυμα σε έναν συντάκτη περιοδικού και του είπα ότι θα ήθελα, αν μπορείτε, σας ευχαριστώ να προβάλλετε τη δουλειά μου. Μου λέει οτιδήποτε να βοηθήσω ένα καλλιτέχνη. Τι όμορφο αξέστο ρε. Ναι, ήταν τόσο απλό. Άρα μόνο σου. Ναι, τόσο απλό. Στα χέρια σου, ναι. Πρόστιλες, ναι. Και μετά από αυτό. Μετά από αυτό την επόμενη εβδομάδα που κυκλοφόρησε το περιοδικό, ήταν ένα free press που κυκλοφορεί στα πρατήρια και σε αυτά, μικρό. Αλλά άρχισαν να ανεβαίνουν οι followers μου στα social media και αμέσως έρχεται το επόμενο μήνυμα από ένα άλλο περιοδικό, το Observer, να κάνουμε μια συνέντευξη. Κάνουμε και αυτή, μετά έρχεται άλλο περιοδικό, μετά έρχεται η τηλεόραση. Για μένα τόσο απλό, αλλά φαντάζομαι. Στην τηλεόραση τι έκανες. Στην τηλεόραση έκανα διάφορες συνεντεύξεις εκεί. Στα και... αραβικά κανάλια. Στα αραβικά κανάλια, ναι. Στα αραβικά κανάλια. Σε μικρά κανάλια εκεί του Σουλτανάτου. Κάποια στιγμή μετά από πολλές συνεντεύξεις και από πολύ. Δεν ξέρω την ελληνική λέξη να πω τώρα, αυτό το hype που λέμε. Ναι. Έγινε πολύ μεγάλο σούσουρο. Ο ντόρος που λέμε, είναι σούσουρο, ναι αυτό. Κάποια στιγμή πήρα ένα μήνυμα από το Al Jazeera. Όπου μου ζητήσαν να κάνω ένα βίντεο για το AJ Plus, που είναι τα social media του Al Jazeera. Ναι. Το ίδιο βίντεο θα πεζόταν το βράδυ στις ειδήσεις, αφού το έφτιαχνα εγώ.
Και έγινε πλέον celebrity του αραβικού κόσμου. Και έγινε κάτι σαν celebrity. Εγώ θα έλεγα αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, almost famous. Όχι τελείως famous. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, όταν πάω, θα με σταματήσουν σίγουρα στο δρόμο για φωτογραφίες κάποιοι. Στα mall ζητάνε να δουν τη δουλειά μου, ζητάνε να αγοράσουν τη δουλειά μου πάνω απ' όλα, που αυτό είναι το πιο σημαντικό για να μπορώ και εγώ να επιβιώνω σαν καλλιτέχνης. Αλλά πάντα υπάρχει κόσμο που θέλει μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει πόσο σπουδαίο είναι αυτό, όταν οι αραβικές χώρες είναι πλέον σαν τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο της κάποτε εποχής. Πλέον εκεί γίνεται όλο το παιχνίδι. Είναι. Και είναι και ένας άλλος κόσμος. Πολύ διαφορετικός από εμάς. Πολύ διαφορετικός από εμάς ο κόσμος αυτός. Έχει όμως και πολλές ομοιότητες. Έχουμε πάρα πολλές. Για πες μου για αυτές. Οι ομοιότητες είναι η φιλοξενία. Η φιλοξενία τους είναι top. Σαν τους κριτικούς. Νομίζω περισσότερο. Και περισσότερο. Νομίζω περισσότερο. Οι κριτικοί είχαν μια πολύ ωραία φιλοξενία όταν εγώ ήμουν παιδί, θυμάμαι το 70, το 80. Μια πολύ ωραία φιλοξενία. Ένα πολύ ωραίο τρόπο φιλοξενίας. Αυτός ο τρόπος υπάρχει εκεί. Εμείς κάπως τον έχουμε χάσει λίγο. Το έχουμε χάσει, έχουμε φοβηθεί. Ναι. Εκεί είναι πιο αγνά τα πράγματα. Ναι, είναι πολύ πιο αγνά τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, εγώ θα ταξιδέψω αύριο για εκεί. Στις 10 μέρες που θα μείνω, θα πρέπει να επισκεφτώ ούτε κι εγώ ξέρω πόσα μέρη που με έχουν καλέσει. Ούτε και εγώ να φανταστώ. Ναι. Δεν μου λες, ξαναπάμε λίγο πίσω. Αρχίζει λοιπόν η δουλειά σου και γίνεται γνωστή και εσύ παίρνεις απόφαση να μείνεις εκεί. Ναι, πριν τον COVID βέβαια. Ναι. Τα μάζεψα τα πράγματα που λένε. Πήγα εκεί, έμεινα για σχεδόν 2 χρόνια. Δούλεψα πάρα πολύ με κολέγια εκεί, έκανα workshop σε κολέγια, έκανα ένα πολύ μεγάλο workshop στην αρχή, όταν πήγα, όπου ήρθαν κάπου περίπου 300 άτομα. Εξήγησε μας λίγο τι είναι το workshop. Το workshop ήταν να τους δείξω με κάποιο τρόπο πώς να φτιάξουν αυτά που φτιάχνω εγώ. Δηλαδή, κάνεις σαν ένα μάθημα, σαν ένα εργαστήριο. Σαν ένα μάθημα, σαν ένα εργαστήριο. Σαν εργαστήριο, ναι. Και μαζεύτηκε πάρα πολύ κόσμο. Ναι, το έκανα μέσω ενός κολεγίου εκεί τέχνης, το οποίο μαζεύτηκε πάρα πολύ κόσμο. Ήρθε όλο το κολέγιο βασικά και ήρθαν για απ' έξω κόσμο. Ήταν κάπου 300 άτομα, 2 μεγάλες αίθουσες. Εγώ πρέπει να τρέχω από μια αίθουσα στην άλλη, αλλά ήταν πολύ συγκινητικό και πολύ ωραίο. Φτιάξαν ένα πολύ ωραίο βίντεο για μένα τότε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μια ωραία στιγμή. Από τις πολλές, γιατί έχω ζήσει πολύ ωραίες στιγμές εκεί. Έχεις στη δουλειά σου, χρησιμοποιείς πολλά υλικά, τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποιοι τα πετάνε. Ναι. Είναι η έννοια της ανακύκλωσης. Ακριβώς. Είναι το sustainability που είναι πλέον η νούμερο ένα έννοια στην μόδα, στα έπιπλα, στη διακόσμηση. Και εσύ το έχεις κάνει βίωμά σου και μέρος της τέχνης σου πριν γίνει γνωστό. Πώς σου ήρθε αυτό να το κάνεις? Βρίσκεις κάτι χρήσιμο σε κάτι που ο άλλος θεωρεί άχρηστο? Είναι γιατί το κάνεις για το περιβάλλον? Θέλω να καταλάβω. Ναι, όλα μαζί, όλα μαζί. Όλα μαζί. Πιστεύω πάντα στη δεύτερη ζωή των πραγμάτων. Με ενοχλεί όταν δω κάτι πεταμένο στον δρόμο, το οποίο εγώ μπορώ να το κάνω κάτι άλλο. Όχι μόνο εγώ, οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει κάτι άλλο. Εγώ θα το κάνω κάτι γιατί θα το ζωγραφίσω, θα το ξέρω να το φτιάξω. Αλλά οποιοδήποτε άλλο μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Με στεναχωρεί όταν βλέπω πεταμένα πράγματα. Έχει να κάνει με το καταναλωτικό κομμάτι, ότι δεν χρειαζόμαστε τόσα πράγματα που αγοράζουμε. Ναι, αυτό είναι σκάλι, δηλαδή, έχουμε ξεφύγει. Μπορείς να φτιάξεις ξανά τα πράγματα στο σπίτι σου, μπορείς να φτιάξεις ξανά τα ρούχα σου, μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα από αυτά. Δεν είναι απαραίτητο να πετάμε τόσο απλά πράγματα. Τόσο εύκολα. Και τόσο εύκολα απλά για να αγοράσουμε καινούρια. Και τι έκανες, τα πρώτα αντικείμενα που έφτιαξες ή τα αγαπημένα τέλος πάντων, με τι χαίρεσαι όταν βρίσκεις στον δρόμο? Με τα πάντα, τα πάντα. Το ξύλο. Βασικά δεν αγοράζω ξύλο. Είναι τακτική μου να μην αγοράσω ξύλο σχεδόν ποτέ. Όλες αυτές τις φιγούρες ναι, που μας λες. Ναι, τα πάντα τα βρίσκω από σκουπίδια. Είτε οτιδήποτε ξύλο βρω στα σκουπίδια θα το χρησιμοποιήσω. Και με ευχαριστεί και αυτό. Με ευχαριστεί γιατί το ξύλο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Οπότε νιώθω ότι δουλεύω με κάτι ζωντανό. Και όχι απλά με ένα κομμάτι ξύλο που κάποιος το πέταξε. Είσαι πραγματικός καλλιτέχνης, έτσι, δηλαδή μέχρι το τελευταίο σου κύτταρο, ό,τι έχεις πει είναι ακριβώς ό,τι κάνουν οι καλλιτέχνες. Ελπίζω. Να μπαίνουν μέσα, να ψάχνουν για πράγματα, να βρίσκουν την ομορφιά εκεί που οι άλλοι βρίσκουν την ασχήμια, να ταξιδεύουν και να έχουν. Μα αυτός δεν είναι ο σκοπός μας, Γιούλια, από τα. Μεγάλος με τώρα, αλλά από τα 35 και μετά τουλάχιστον. Αυτός δεν είναι ο σκοπός μας, να βρούμε την ουσία των πραγμάτων. Την ουσία της ζωής, βέβαια. Εμένα με κάνει υπερβολικά χαρούμενο ένα λουλούδι που ανθίζει τη γλάστρα μου. Είναι η μεγαλύτερη χαρά. Δεν μου λες, έχεις σπουδάσει? Έχω σπουδάσει γραφίστα στη Βακαλώ. Α. Ναι, πίσω στο 1992. Και μετά πώς εξελίχθηκε? Μετά πήγα στη Φιλανδία, παρακολούθησα κάποια προγράμματα εκεί. Άρα το έχεις το μικρόβιο του ταξιδιού που πολύ μικρός. Ναι, το είχα. Ναι. Και έφευγες μόνος σου? Στη Φιλανδία πήγα μόνος μου, ναι. Έμεινα 3 μήνες εκεί. Μετά πήγα στο Λονδίνο, έμεινα 3 χρόνια.
Μετά γύρισα εδώ, μετά έχω κάνει από εκεί και μετά έχω κάνει πάρα πολλά ταξίδια. Ναι. Αλλά οι βάσεις είναι πάντα οι Αρχανές. Οι βάσεις είναι οι Αρχανές τώρα. Ναι, δεν το δεν κλείνουμε. Ξέρεις, αύριο. Δεν το κλείνουμε εδώ, όχι, ναι, δεν το κλείνουμε. Ναι, αλλά έχω δουλέψει μου όλη τη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, έχω δουλέψει στο Λίβανο, στο Κατάρ, στο Ντουμπάι, στο Ομάν. Δεν θυμάμαι σε πόσα άλλα μέρη. Ναι. Ναι, και σου λέω ότι είναι εκεί που όλοι οι καλλιτέχνες θέλουν να πάνε αυτή τη στιγμή για αναγνώριση. Ναι. Δηλαδή, εγώ με όσους μιλάω, όλοι από όλους τους χώρους θέλουν εκεί να πετύχουν. Ναι. Κατάφερες κάτι πολύ σπουδαίο. Ναι, πριν να γίνει μόδα. Πριν να γίνει μόδα, αυτό το πιο σημαντικό. Να τα λέμε και αυτά, βέβαια. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω ο κόσμος να σε μάθει, γιατί έχουμε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη εδώ δίπλα μας. Σας ευχαριστώ. Και το ξέρει όλος ο κόσμος και πρέπει να το μάθουμε κι εμείς. Και να σε εκμεταλλευτούμε εμείς όπως μπορούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μάθεις τα παιδιά μας πράγματα. Σας ευχαριστώ. Να μας ανοίξεις τα μάτια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ επίσης. Να είσαι καλά, Κωστή. Και επανήλθαμε λοιπόν με θέμα δικό μας, θέμα ομορφιάς και σήμερα έχουμε χρώμα. Μανώλια, τι μας έφερες? Σας έφερα πάρα πολλά χρώματα και επιτέλους νομίζω ότι ήρθε η φάση, καλύτερη φάση, για να πανεχοποιήσουν οι γυναίκες το χρώμα και να βγάλουμε την καλύτερη, την πιο πολύχρωμη και θετική εκδοχή τους. Μανώλη Αλεξάκη λοιπόν μαζί μας και Κωνσταντίνα το μοντέλο μας. Για άλλη μια φορά, ευχαριστούμε πάρα πολύ κορίτσια που είστε κοντά μας. Η χαρά είναι δική μας. Και σήμερα θέλεις να μας δείξεις το χρώμα που όλες φοβόμαστε όμως. Και εσύ είσαι ειδική σε αυτό, είσαι γνωστή γι' αυτό στο Ηράκλειο, άσχετα τώρα ότι πας και μας τα λες από την Αθήνα. Όταν σε πετυχαίνουμε εδώ, θα μας πεις αυτά που ξέρεις καλύτερα, δηλαδή τα έντονα, τα χρώματα που φοβόμαστε και που είναι όμως και πάρα πολύ στη μόδα. Είναι πάρα πολύ στη μόδα και είναι πολύ της μοδός τα μονοχρωματικά look. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε χρώμα και να βάλουμε ακριβώς το ίδιο χρώμα στα μάτια μας. Και αυτό που θα σας δείξω σήμερα πάει σε όλες ή τουλάχιστον στις περισσότερες γυναίκες, ξανθές, μελαχρινές, μαυρομάλες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με το λιλά, το φούξια, πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Έχεις κάνει τη βάση εδώ πέρα να πούμε. Ακριβώς. Την πανέμορφη Κωνσταντίνα. Έχουμε κάνει τις φωτοσκιάσεις μας. Είναι ένα έτοιμο πρόσωπο, το οποίο απλά πάμε να βάλουμε έντονο χρώμα. Πάμε να βάλουμε έντονο χρώμα και να δούμε πώς το συνδυάζουμε ιδανικά και με τα χείλη μας. Παίρνουμε ένα πινέλο του blending και θα επιλέξουμε μία λιλά ροζκιά. Προτείνω να έχουμε έτσι έστω μία παλέτα στη συλλογή μας που να έχει πλούσια και έντονα χρώματα και σιγά σιγά μονοχρωματικά και έπειτα σε συνδυασμούς θα μάθουμε πώς θα τα συνδυάζουμε. Ωραία. Τεινάζω λοιπόν το προϊόν μου πάρα πολύ καλά και έρχομαι και τοποθετώ γωνία και κόγχη το χρώμα μου απαλά και μεταβατικά με απαλές κινήσεις ή αλοκαθαριστήρα. Παίρνω, τεινάζω, αυτή είναι μία ιεροτελεστία, τοποθετώ έτσι. Και σε βλέπω ότι κρατάς και το πινέλο σου αρκετά ψηλά. Ακριβώς. Είναι για να γίνεται πιο ανάλαφρη η κίνησή σου, σωστά? Όσο πιο πίσω κρατάμε τα πινέλα μας, τόσο πιο ωραίο αποτέλεσμα θα έχουμε. Όσο πιο μπροστά, τόσο πιο σκληρό αποτέλεσμα. Σωστά, είναι δεν διορθώνεται και εύκολα. Ενώ έτσι, αν θέλεις, προσθέτεις μετά. Προτιμώ λοιπόν να το περάσω κάμποσες φορές και να έχω ένα safe αποτέλεσμα, παρά να έρθω και να κάνω ένα μπάλωμα. Okay. Παίρνω λοιπόν, και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θέλω να κρατήσω μία ανωδικότητα στο μάτι, το πολύ προϊόν το τοποθετώ στη γωνία, σβήνω ανωδικά, κάνω ένα lift στο μάτι, το σηκώνω. Αυτό που δείχνω είναι για όλες τις γυναίκες, είτε έχουν hooded eyes, είτε αμυγδαλωτά, είτε εξώφθαλμα. Ωραία, γιατί είμαστε διαφορετικές. Βέβαια. Εγώ λοιπόν θέλω να δείξω κάτι που όλες οι τηλεθεάτρες θα μπορέσουν να το κάνουν μόνες τους, αποτελεσματικά. Δεν μου λες, Μανώλια, είναι κάποιες σκιές οι οποίες είναι πιο δύσκολες, κάνουν πιο πολύ μπάλωμα ή μας κολλάνε, δηλαδή δεν απλώνονται? Είναι κάποιες σκιές που όπως εμείς οι επαγγελματίες το λέμε κάνουν fall out, δηλαδή το βάζουμε και είναι έτσι σαν αλεύρι πέφτουν. Αυτές δεν τις προτιμώ. Αυτές που προτιμώ είναι αυτές οι λίγο πιο στέρεες που έρχονται και χρωματίζουν αμέσως χωρίς όμως να πέφτουν. Κάτσε τώρα, δεν έχει να κάνει με το χρώμα? Όχι. Έχει να κάνει με την ποιότητα της εταιρείας. Okay. Άρα εμείς θέλουμε σκιές οι οποίες, προτείνω τουλάχιστον, οι οποίες να είναι αυτό που λέμε λίγο πιο σκληρές, οι οποίες και μου δίνουν ασφάλεια να πλώσω το προϊόν μου ξανά και ξανά και να το χτίζω και δεν φοβάμαι να λερώσω το μακιγιάζ μου. Πολλές γυναίκες δηλαδή φοβούνται με βάλουν σκιά γιατί τα πέσει από κάτω. Ναι, σωστά. Άρα αν είναι πιο σκληρές, τότε έρχομαι, χρωματίζω και όπως παρατηρούμε στην Κωνσταντίνα, δεν πέφτει τίποτα. Ωραία. Κοιτώ ψηλά και τοποθετώ την ίδια σκιά από πάνω. Θέλω να δείτε αμέσως πόσο εντυπωσιακό και γλυκό αποτέλεσμα έδωσε κατευθείαν, χωρίς πολλά. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό
να τοποθετώ το πολύ μου προϊόν στην γωνία, σβήνω ανωδικά, έρχομαι κινήσει αλλοκαθαριστήρα και στην εσωτερική πλευρά του ματιού και την εξωτερική και σβήνω ανωδικά. Πολύ σημαντικό όλο αυτό. Γύρνα, Κωνσταντίνα μου, σε μένα, σε παρακαλώ. Και δεν το έχεις φοβηθεί, έχεις βάλει χρώμα. Βάζουμε και έντονο χρώμα και ποσότητα. Θέλουμε, εγώ πιστεύω, παιδιά, πάρα πολύ στη χρωματολογία, γιατί είναι μια μαγεία του μακιγιάζ. Ανάλογα με τα χρώματα τα οποία βαφόμαστε, δημιουργούμε και μια πιο παιχνιδιάρικη και πιο ερωτική διάθεση. Εσύ, ας πούμε, και εγώ φορούμε τώρα κόκκινο κραγιόν. Θεωρώ ότι δημιουργεί μια αυτοποβολή έτσι, ερωτισμού, γυναίκα femme fatale. Έχει και αυτοπεποίθηση πολύ το κόκκινο κραγιόν. Ναι. Όταν βάζουμε χρώμα, θεωρώ ότι δημιουργεί ένα παιχνίδισμα, ένα κομμάτι διασκέδασης. Μας κάνει να αισθανόμαστε πιο απελευθερωμένες, πιο δυναμικές, διότι ξεπερνάμε κάποια ταμπού βάζοντας χρώμα. Άρα, υπενθυμίζουμε ότι είμαστε μια γυναίκα, η οποία είμαστε ατρόμητες να βγούμε να διεκδικήσουμε τη ζωή. Εγώ κάπως έτσι το νιώθω. Και συμφωνήσει και να γίνεται έντονο μακιγιάζ και πρωί. Ακόμα και κόκκινο κραγιόν, ας πούμε, και στη δουλειά μας ή σε κάτι. Ως make-up artist, θεωρώ ότι οτιδήποτε κάνουμε, εάν το υποστηρίζουμε και το κάνουμε και διασκεδάζουμε και μας αρέσει, προτείνω να το κάνουμε. Η γυναίκα του σήμερα θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι αδάμαστη, να κάνει αυτά τα οποία νιώθει και να τα υποστηρίζει. Αν τα υποστηρίζει, τότε θα βγει έξω και θα δημιουργήσει μόδα. Αυτό έτσι, πιστεύω. Ναι. Και αφού το έχει κάνει μια δυναμική γυναίκα, θα αρχίσουν και οι υπόλοιπες. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι η μία επηρεάζουμε σαν ντόμινο την άλλη. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μοιραζόμαστε τις σκέψεις που έχουμε μία για την άλλη. Δηλαδή, νιώθω ότι σου πάει το κραγιόν σου. Πείτε το, κορίτσια. Ναι. Βλέπω ότι είσαι πολύ λαμπερή σήμερα. Ο καλός ο λόγος, πόσο σημαντικός είναι. Ναι. Και έχουμε και τόσο πολύ ανάγκη όλοι μας να ακούσουμε κάτι όμορφο. Γυναική αλληλεγγύη, εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό και το υποστηρίζω και μέσω της δουλειάς μου. Παίρνω λοιπόν ένα άλλο πινέλο και χρησιμοποιώ μία άλλη πιο σκούρα σκιά, ιδίου χρώματος. Δεν φοβάμαι, μονοχρωματικό look κάνω. Παίρνω λοιπόν πάλι, τεινάζω στο χεράκι μου το πινελάκι και πάω μόνο στη γωνία για να αναδείξω το μάτι, να το κάνω έτσι λίγο πιο σκιστό, λίγο πιο γατήσιο. Οι κινήσεις μου είναι ελαφρώς ταμποναριστές και τοποθετώ το πινέλο μου λίγο πιο κάτω από εκεί πέρα που έβαλα την προηγούμενη σκιά μου. Έτσι δημιουργώ, όπως λέμε οι επαγγελματίες, μια εύκολη μετάβαση. Γιατί το μπλεντάρισμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, θέλεις να φαίνεται ότι υπάρχει άλλο χρώμα, ναι, αλλά εκεί που ενώνεται να την κρατάρει. Ακριβώς. Πηγαίνω εδώ λοιπόν, σβήνω ανωδικά λίγο πιο κάτω από εκεί που το τοποθέτησα το άλλο. Κοίτα μου ψηλά, Κωνσταντίνα μου. Και το τοποθετώ λίγο στη γωνία. Ουσιαστικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να δίνω αποτέλεσμα πιο γατήσιο στις γυναίκες, γιατί θεωρώ ότι μας αναδεικνύει όλες. Παίρνω το προηγούμενο μου πινέλο και με ό,τι έχει μείνει, περνάω και τα ενώνω. That's it! Αν παρατηρείτε εδώ πέρα, έχω αφήσει χώρο για να έρθει το ωραιότερο part, που νομίζω ότι όσοι με γνωρίζουν και ξέρουν τη δουλειά μου, είναι από τα αγαπημένα μου part, το κομμάτι της λάμψης των ματιών. Κοίτα μου χαμηλά. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, να το κάνω λίγο πιο δύσκολο. Παρακαλώ. Σε περίπτωση που έχουμε ένα μάτι το οποίο δεν έχει αυτή την έκταση εδώ πέρα αεροδρομίου της Κωνσταντίνας, τι γίνεται? Κάνω ακριβώς την ίδια διαδικασία, διότι με τον τρόπο που σας έδειξα να τοποθετείτε τη σκιά, δημιουργούμε ήδη βάθη που δημιουργούν την ψευδαίσθηση ενός αμυγδαλωτού ελαφρώς ανωδικού ματιού. Άρα, κάνουμε το μακιγιάζ μας κανονικά, ανωδικά, με τα χρώματα που είπες, δεν είναι ότι αφαιρούμε κάτι. Όχι. Όχι, okay. Κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Κοίτα μου χαμηλά. Εάν νιώσει η κάθε γυναίκα την οποιαδήποτε ανασφάλεια ότι μήπως της πήγε πάρα πολύ ψηλά η σκιά ή το οτιδήποτε, κοίτα μου ψηλά, Κωνσταντίνα μου, μπορούμε να πάρουμε μία λευκή μπέζ σκιά ή μπορούμε να πάρουμε την πούδρα μας και να πάρουμε, για να νιώσει περισσότερη ασφάλεια, παίρνω την πούδρα μου και έρχομαι και την περνάω στην ένωση μεταξύ φρυδιού και ματιού για να ενοποιήσω και να μαλακώσω τις διαβαθμίσεις μου. Άρα δεν έχω κανένα φόβο από το πρωί να τοποθετήσω χρώμα και ένταση στο μάτι μου, διότι πια ξέρω τις τεχνικές των επαγγελματιών για να διορθώνω ό,τι είναι. Το επόμενο part που μπορώ να κάνω και είναι ένα κόλπο για πολλές γυναίκες οι οποίες αγχώνονται πάρα πολύ με το μακιγιάζ τους, είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πλακέ πινέλο και να πάρουμε το κονσίλερ μας, ούτως ώστε, αυτό θέλω να σας πω που θα σας δείξω ότι θα σας σώσει όλες, ότι γίναμε από εκεί, Κωνσταντίνα, παίρνω εδώ πέρα που τελειώνει το ματάκι μου και τραβάω μία ανωδική γραμμή. Και σβήνεις τα λάθη. Σβήνω τα λάθη, οριοθετώ και κάνω αυτό που θέλουμε όλες, ένα ανωδικό εντυπωσιακό αποτέλεσμα στα ματάκια. Δείτε αμέσως πώς ήρθε και αναδείχθηκε πάρα πολύ εύκολα. Τοποθετώ και λίγο από την πούδρα μου,
Και όλο αυτό έρχομαι και το μαλακώνω και το ενοποιώ ουσιαστικά να μείνει σταθερό. Θέλω να δείτε τη διαφορά, το πώς εύκολα μπορώ να κάνω ένα εντυπωσιακό επαγγελματικό αποτέλεσμα μόνη μου. Πραγματικά αυτό το τελευταίο touch με το concealer δίνει τόσο πολύ ανθρώπινο. Ακριβώς, το ίδιο μπορώ να το κάνω και με τα φρύδια μου, εάν αισθανθώ ότι η πομάδα φρυδιών, το μολύβι μου δεν είναι οριοθετημένο, το ίδιο και με το κραγιόν μου. Ναι. Όσο πιο ευδιάκριτες γραμμές, τόσο πιο εντυπωσιακό και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Ωραία, και έχεις τελειώσει με το χρώμα τώρα, οπότε τώρα θα πάμε σε πιο λαμπερά στοιχεία, σε πιο όμορφα. Ακριβώς. Εκεί πέρα ουσιαστικά επικοινωνούμε οι άνθρωποι μέσω των ματιών. Mm-hmm. Άρα όσο πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα κάνουμε στα μάτια, τόσο πιο πολλά συναισθήματα θα προκαλούμε στους άλλους που μιλάμε. Και επειδή θέλω οι τηλεθεάτριές σας, μας, να εντυπωσιάζουν οποιονδήποτε περνάει από το πέρασμά τους, πάμε να σας δείξω ένα κόλπο για να έχετε το πιο συγκλονιστικό βλέμμα. Παίρνω το ίδιο πινέλο με το ίδιο κονσίλερ. Κοιτώ χαμηλά και το σημείο ακριβώς το οποίο έχω αφήσει χωρίς μακιγιάζ, περνώ το κονσίλερ για να έρθει να κολλήσει κάτι που θα κάνω, πολύ εντυπωσιακό. Άρα το βάζεις σαν να είναι κόλλα εκεί. Σαν να είναι κόλλα και ταυτόχρονα βάση. Mm-hmm. Επίσης, αυτή η τεχνική που θα κάνω, ουσιαστικά μεγαλώνει τη δομή του ματιού, αναλόγως με εκεί που θα τοποθετήσουμε το κονσίλερ μας. Δηλαδή είναι σαν να κάνεις το καπάκι του ματιού πιο μεγάλο. Ακριβώς. Βάζεις άλλα όρια. Βάζω άλλα όρια και ουσιαστικά δημιουργώ το καπάκι, το νέο καπάκι για να έχω το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμώ εγώ στο μάτι μου. Άρα γυναίκες οι οποίες έχουν κουκουλωτά μάτια ή πεσμένο βλέφαρο ή το πρισμένο ματάκι είναι η καλύτερη τεχνική για να έχουν το πιο συγκλονιστικό βλέμμα. Κάνω ακριβώς την ίδια διαδικασία, προσπαθώ πάνω-κάτω, με εξάσκηση θα βγει αυτό που καλά, προσπαθώ πάνω-κάτω να κάνω το ίδιο αποτέλεσμα δεξιά και αριστερά. Γενικότερα προσπαθείτε να μην αποθαρρύνετε τον εαυτό σας, αλλά απέναντίας να λέτε «Δεν πειράζει, πάμε να το ξανακάνουμε, την επόμενη φορά θα περάσω καλύτερα». Με την πρακτική βγαίνει πολύ πιο ωραίο. Ακριβώς, γιατί πολλές γυναίκες έτσι αποθαρρύνουν. Είναι πάρα πολύ αυτό που μας κάνεις τώρα. Είναι αυτό που κάνουν οι Ασιάτες που δεν έχουν καπάκι και φτιάχνουν μόνοι τους. Και μετά αυτό το κομμάτι θα δώσει και τη μεγαλύτερη έμφαση. Ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει, στην Κωνσταντίνα δεν έχουμε αυτό το θέμα, αλλά γενικά εκεί που έχουμε το πρόβλημα, το κάνουμε σαν να είναι κάτι προτέρημα. Ακριβώς. Πολύ έξυπνο, Μανώλη, πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί περισσότερες γυναίκες θέλουν αυτό το αποτέλεσμα. Άρα, πώς θα μπορούσα να μην σας δείξω αυτή την τεχνική. Mm. Παίρνουμε λοιπόν ένα pigment, για εσάς που δεν ξέρετε τι είναι το pigment, είναι μια σκιά σε σκόνη που εμείς make-up artists τη λατρεύουμε. Και εγώ προσωπικά θεωρώ πασπαρτού. Μπορώ να το βάλω στα χείλη, στα μάτια, στα ζυγωματικά για λάμψη. Και θα επιλέξω ένα pigment το οποίο έχει ένα απαλό ροζ υπότονο και έρχομαι με ταμποναριστές κινήσεις και το τοποθετώ στο υγρό κονσίλερ. Αυτό το κάνεις τώρα για να συνεχίσουμε στο μονοχρωματικό που έχεις κάνει. Ακριβώς. Άρα δεν είναι με τα υπόλοιπα που έχεις βάλει. Ενώνεται φανταστικά. Και λόγω του ότι έχω βάλει το κονσίλερ από κάτω, τι κάνει, αδιαβροχοποιείται. Άρα κυρίες με λιπαρό βλέφαρο ή με εφίδρωση που μπορεί να υδρώνουν εύκολα και όλα αυτά, δεν φοβούνται καθόλου γιατί τους δείχνω την τεχνική για να κρατάει το μακιγιάζ ματιών τους όλη μέρα. Και νομίζω ότι έτσι και το αποτέλεσμα είναι πιο έντονο. Όταν από κάτω υπάρχει ένα κονσίλερ και έχει αποχρωματίσει τη δική μας τη βάση έτσι. Και μας έχει φτιάξει μία βάση στο κινητό βλέφαρο και από πάνω μπει ένα pigment, τότε βγάζει όλα τα στοιχεία. Ακριβώς. Θέλει να μας δώσει το pigment. 100% της απόχρωσης του, mm-hmm. του pigment και της σκιάς και γι' αυτό το λόγο προτείνω να τοποθετούμε είτε βάση σκιάς είτε ένα καλυπτικό κονσίλερ πριν κάνουμε το μακιγιάζ ματιών μας. Θέλω να δείτε τι εντυπωσιακό αποτέλεσμα έχει και πόσο μπορεί να εντυπωσιαστεί κάποιος όταν το κοιτάμε μόνο με αυτές τις τεχνικές. Παίρνω λοιπόν την ίδια σκιά, γιατί δεν έχω χρόνο το πρωί και την τοποθετώ κάτω από το τόξο του φρυδιού, να μπορέσω να δώσω ένταση και φως. Επαναλαμβάνω την ίδια διαδικασία και στην άλλη πλευρά. Το μυστικό, κορίτσια, είναι το εξής. Ταμποναριστές κινήσεις να εισχωρήσουν τα προϊόντα. Ώστε να μην μας πέφτουν και κάτω από το βλέφαρο. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό και επίσης, αν τρίβω, δεν ενοποιούνται τα προϊόντα μου. Άρα, στη σκιά, στο ρούζ, στο make-up, ταμποναριστά, από τα μεγαλύτερα μυστικά των επαγγελματιών είναι το χτίσιμο. Παίρνω, το τοποθετώ, δείτε πόσο εύκολα, δείτε πόσο γρήγορα. Και μας είπες ότι αυτό είναι ένα απλό πρωινό μακιγιάζ το πρωί.
Έτσι απλές. Έτσι ξύπνησα. Ναι. Ένα απλό πρωινό μακιγιάζ. Άμα νιώθεις μια θεά μέσα σου, όλο αυτό δεν γνωρίζει πρωί, βράδυ, απόγευμα. Εγώ κυκλοφορώ άνετα με αυτό. Δεν ξέρω για σας, κορίτσια. Σίγουρες. Παίρνω μετά την ίδια σκιά που έκανα τη γωνία μου και ελαφρώς θέλω να ενοποιήσω αυτές τις δύο σκιές, σπρώχνοντας προς τα μέσα, ούτως ώστε να διατηρήσω τη λάμψη, δείτε μου, να το ενοποιήσω και να διατηρήσω τη λάμψη εκεί. Ξέρεις τι μου αρέσει, Μανώλη, στο μακιάζ. Δεν χρειάζεται να βάλεις κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται μολύβια, δεν χρειάζεται eyeliner. Δηλαδή, για γυναίκα που θέλει να κάνει πολύ έντονο μακιγιάζ, αλλά δεν το έχει με τα γραμμικά, έτσι, τα πιο δύσκολα προϊόντα, ας πούμε, μπορεί να παίξει μόνο με σκιές και να βγαίνει ένα έντονο εντυπωσιακό αποτέλεσμα από το πρωί, όπως λέει η Μανώλη, μέχρι το πρωί. Το επόμενο λοιπόν που θα κάνω, εμένα μου αρέσει όταν κάνω ένα τέτοιο look, ένα φυσικό αποτέλεσμα στα χείλη και έχει έρθει η μόδα των gloss. Τον γκλώσσι χιλιών. Κορίτσια, βάλτε γκλώσσι. Βέβαια, το καλύτερο τύπο που έχω να σας πω είναι βάλτε έναν εξίτυλο από κάτω να είστε σίγουρες. Βέβαια, ναι. Και για μετά βάλτε τον γκλώσσι και λάμψτε. Αυτά είχα να σας πω. Κούκλα, πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, γιατί είναι και ένα πολύ δύσκολο μακιγιάζ, έντονο μακιγιάζ. Το έκανες καταπληκτικό, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σου. Και προτείνω στις τηλεθεάτριες να προτιμούν το χρώμα, διότι έρχονται και μας αλλάζει, έρχεται και μας αλλάζει την ψυχολογία, τη διάθεση και την αυτοπεποίθηση. Έτσι, και όχι μόνο στα χείλη, αλλά και στα μάτια, τολμήστε το χρώμα, βάλτε φούξια, μπλε, κίτρινα, πράσινα, όλα είναι τόσο ωραία χρώματα και το μόνο που μας κάνουν μας δίνουν χαρά. Thank you.
κορίτσι λάστιχο είσαι εσύ. Τι κόμπους και όγκους έκανες με το πολύ. Σώμα σου. Παρακαλώ, Ελευθερία Λουκαδάκη. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Για πες μας λοιπόν, είσαι δασκάλα γιόγκα και δασκάλα πιλάτες, σωστά? Ακριβώς. Ασχολούμαι αρκετά χρόνια με τη διδασκαλία της γιόγκα, περίπου πάνω από 10 χρόνια. Είναι κάτι που είναι για μένα τρόπο ζωής, αυτό στην καθημερινότητά μου. Κοίταξε, δηλαδή, η γιόγκα έχει γίνει μόδα χρόνια τώρα. Σε άλλους έχει γίνει τρόπο ζωής, σε άλλους έχει γίνει το δοκίμασα και εγώ δεν μπορώ να το κάνω και σε άλλους έχει γίνει από Δευτέρα. Είναι δηλαδή, ο καθένας όμως έχει έτσι λίγο μία άποψη τι σημαίνει γιόγκα και αν θα ήθελα να το κάνει ή όχι, ή σαν στόχο ζωής. Θέλω να μου πεις, πώς το κάνεις και φαίνεται τόσο εύκολο? Αυτό μου το λένε συχνά και οι μαθητές μου. Είναι κάτι που σιγά σιγά με την πρακτική, με την καθημερινή πρακτική, το σώμα αρχίζει και αναπτύσσει και ευληγησία και δύναμη. Δεν είσαι δηλαδή εσύ η ίδια ευλίγιστη από μόνη σου, γιόγκα που σε βοήθησε αυτό? Εγώ, επειδή έκανα χορό χρόνια, είχα δουλέψει την ευληγησία μου. Παρ' όλα αυτά, μετά που ξεκίνησα τη γιόγκα, η ευληγησία μου εκτοξεύθηκε. Οπότε βοηθάει πολύ σε αυτό. Βοηθάει πάρα πολύ. Είναι κάτι που μπορεί να το ξεκινήσει ο καθένας από εμάς, χωρίς να έχει κάποια προηγούμενη άσκηση. Ανεξάρτητα από την ηλικία του. Ναι, ανεξάρτητα από την ηλικία. Αν έχει κάποιο τραυματισμό, αν έχει έτσι κάποιους μυϊκούς πόνους. Αν έχει κιλά. Και πάλι, και στα παραπανήσια κιλά, θεωρώ ότι η γιόγκα δεν είναι απαγορευτική. Το καλό είναι ότι φτιάχνουμε την πρακτική μας βήμα-βήμα. Οπότε είναι κάτι που σιγά-σιγά χτίζουμε το χαιρετισμό στον ήλιο, αρχίζει σιγά-σιγά το σώμα και χτίζει τη δύναμή του. Δεν πάμε επί τόπου να ξεκινήσουμε με ασκήσεις πάρα πολύ δύσκολες, έτσι ώστε να απογοητευτεί ο μαθητής. Ξεκινάμε σιγά-σιγά, βήμα-βήμα. Σε τι άλλο κάνει καλό η γιόγκα, πού είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση, όταν κάνεις σε μαθητές σου, τη δίνεις στην ευληγησία, τη δίνεις στην αναπνοή? Γενικότερα στη γιόγκα είναι τρία βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι και το βασικότερο είναι η αναπνοή. Κάνουμε ένα συγκεκριμένο είδος αναπνοής που λέγεται Ujjayi, το οποίο μέσα από αυτό ενεργοποιείται πάρα πολύ και το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. Το σύστημα που οφείλεται όταν είμαστε χαλαροί και είμαστε έτοιμοι για ύπνο. Οπότε είναι κάτι που δρά πάρα πολύ και στο συναίσθημά μας, στην διάθεσή μας. Γι' αυτό και μετά από ένα μάθημα γιόγκα, πάντα αισθάνονται πιο ανάλαφροι, με μεγαλύτερη ευεξία. Και τι είναι αυτή η αναπνοή, είναι διαφορετική από αυτή που έχουμε? Ναι, είναι διαφορετική, είναι διαφραγματική αναπνοή. Προκαλούμε ένα ήπιο ήχο μέσα από το λαιμό. Και αυτό, πέρα από το συναισθηματικό, δηλαδή το ότι μας ηρεμεί, βοηθάει πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί η θερμοκρασία στο σώμα και κατ' επέκταση γινόμαστε και πιο ευλίγιστοι την ώρα της άσκησης. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδυάζουμε την άσανα, την άσκηση με την αναπνοή. Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν με τις αναπνοές και μας ξαναμαθαίνεις πώς να αναπνέουμε σωστά. Και μετά? Μετά είναι πάρα πολύ σημαντικό, μετά που θα εντάξουμε και την άσκηση σε συνδυασμό με την αναπνοή, είναι πάρα πολύ σημαντική και η συγκέντρωση, ότι συγκεντρώνουμε το βλέμμα μας σε συγκεκριμένα σημεία στο σώμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε στη στιγμή, δηλαδή να μπορέσουμε να είμαστε συνειδητοί σε εκείνη τη στιγμή και να συγκεντρώνεται ο νους μας. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο στις μέρες μας. Δηλαδή συγκεντρώνεσαι σε ένα σημείο και αυτό το σημείο είναι που του δίνεις περισσότερο οξυγόνο, πας την αναπνοή σου εκεί, πας τη δύναμή σου εκεί, την ενέργεια. Ναι, και όλα αυτά που αναφέρεις, Γιούλια, αλλά και την συγκέντρωση τη σκέψη μας. Δηλαδή, συχνά δεν είμαστε συνειδητοί σε αυτά που κάνουμε, επειδή έχουμε όλοι μας έχουμε τόσα πάρα πολλές υποχρεώσεις. Ναι. Οπότε είναι κάτι που μας, σαν να κάνουμε ένα διαλογισμό σε κίνηση. Κάτι που συγκεντρωνόμαστε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε συγκεκριμένη άσκηση, για να γίνουμε συνειδητοί σε εκείνη τη στιγμή, σε αυτό που αυτό βιώνουμε. Αυτό που μου λες είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας το λένε και όλοι οι ψυχολόγοι, ότι δεν ζούμε το τώρα. Κάποιοι ζουν στο παρελθόν, κάποιοι ζουν στο μέλλον. Οπότε εσύ με αυτόν τον τρόπο μας μαθαίνεις πώς να
ζούμε εκείνη τη στιγμή, με μικρές ασκήσεις που εκείνη τη στιγμή είναι για τη γιόγκα, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό σιγά σιγά μετά αρχίζει και μας γίνεται με την πρακτική πιο εύκολο βίωμα, να το κάνουμε. Ναι. Και είναι κάτι που σιγά σιγά αρχίζει και μας φέρνει και πιο κοντά στο κομμάτι του διαλογισμού. Το να μπορώ να χαλαρώσω μέσα σε 5-10 λεπτά και να προσφέρω έτσι λίγο χρόνο στον εαυτό μου και να χαλαρώσω και σωματικά αλλά και πνευματικά. Όπως επίσης ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι η βαθιά χαλάρωση που γίνεται στο τέλος. Πάντα μετά την πρακτική οι μαθητές ξαπλώνουν στη θέση της σαβάσανας. Αυτό είναι ο διαλογισμός που μου λες. Είναι η βαθιά χαλάρωση που είναι και αυτό ένας διαλογισμός. Λέγεται yoga nidra. Είναι μια βαθιά χαλάρωση που εκεί είναι σαν να δίνω το χρόνο στο σώμα μου να αναζωογονηθεί, να συγκροτηθεί. Και βιώνω όλα τα ωφέλη της πρακτικής που έχω κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σαν να αναγεννιέμαι, σαν να γίνεται μία αναγέννηση στο σώμα μου. Ακούγεται πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ χαλαρωτικό. Η αλήθεια είναι ότι όσες φορές εγώ έχω δοκιμάσει και έχω ακούσει και κάποιους άλλους, κάποιοι το έχουν και πολύ εύκολα μπαίνουν σε αυτό, κάποιοι δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι. Αυτό που λες, το μη σκέφτεστε αυτή τη στιγμή, αδειάστε το μυαλό σας. Είναι σαν να μπαίνουν οι σκέψεις να μου έρχονται από παντού και να μην μπορώ να το αδειάσω. Σίγουρα αυτό θέλει χρόνο και επιμονή και εξάσκηση. Και αυτό μαθαίνετε δηλαδή. Βέβαια, βέβαια. Γιατί πολλές φορές μου λένε δεν μπορώ να έρθω να κάνω γιόγκα γιατί δεν έχω αυτή τη χαλάρωση. Αυτή η χαλάρωση σωματική, συναισθηματική, ψυχική, κατακτιέται σιγά σιγά, βήμα-βήμα. Είναι κάτι που θέλει προσπάθεια, όπως όλα τα πράγματα. Αλλά σίγουρα, αν την κάνουμε αυτή την προσπάθεια, θα μας ανταμείψει πάρα πολύ. Πολλές οι ευεργετικές ιδιότητες λοιπόν της γιόγκα. Διαλέξτε αυτό που σας ταιριάζει και εδώ θα είναι η ελευθερία να σας βοηθήσει να βρείτε και τις ασκήσεις που μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε κάθε πρωί, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της μέρας, για να είναι ομορφότερη η καθημερινότητά μας. Ελευθερία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έδειξες πολύ ωραίες ασκήσεις. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να τις κάνω, αλλά θα το προσπαθήσω. Σίγουρα θα μπορέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ κι εγώ. Εδώ είμαστε λοιπόν με αγαπημένο θέμα αστρολογίας και μαζί μας η Μαρία Σόγια. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, γεια σας και πάλι. Πώς είσαι? Καλά. Σήμερα μας φέρνεις ένα πολύ ωραίο θέμα που ενδιαφέρει όλους. Και όταν λέμε όλους, ακόμα και αυτούς που λένε ότι με την αστρολογία εγώ δεν το πολύ έχω, δεν πολύ πιστεύω. Είναι ένα θέμα που ξέρω ότι ακόμα και στα παλιά χρόνια οι άνθρωποι το συμβουλευόντουσαν. Μιλάμε για τις φάσεις της Σελήνης, για Πανσέλινο, για Νέα Σελήνη, όλα αυτά που ακούμε κατά καιρούς να λένε οι αστρολόγοι. Θέλω να μας πεις λοιπόν, Μαρία, ποιες είναι αυτές οι φάσεις της Σελήνης και πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε στη ζωή μας συμβουλευτικά. Ωραία, λοιπόν, πώς μπορούμε να οργανώσουμε τη ζωή μας, λοιπόν, σύμφωνα με τη Σελήνη και να είμαστε λίγο πιο συνειδητοί, συνειδητοποιημένοι στο εδώ και τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη Νέα Σελήνη, που όλοι το καταλαβαίνουμε, είναι το απόλυτο σκοτάδι. Είναι όταν δεν υπάρχει φως στον ουρανό. Νέα ξεκινήματα, νέα... Ναι, αλλά είναι το απόλυτο σκοτάδι όμως, στον ουρανό. Όντως, είναι για τα νέα ξεκινήματα ιδανική, άρα όταν θέλουμε να βάλουμε ένα στόχο στη ζωή μας, είναι καλό να το ξεκινήσουμε με τη Νέα Σελήνη. Εδώ να πούμε ότι κάθε φάση της Σελήνης διαρκεί 1 με 3,5 μέρες. Γι' αυτό, όπως είπαμε πριν, είναι καλό να ενημερωνόμαστε από ένα site ή ένα application για να ξέρουμε περίπου πόσο. Άρα, όταν έχουμε Νέα Σελήνη, το ξεκίνημα πρέπει να γίνει εκείνη τη μέρα και τις επόμενες 2-3 μέρες, εκεί πιάνει δηλαδή. Ναι, ουσιαστικά φυτεύουμε το στόχο. Δηλαδή, θέλω να ξεκινήσω γυμναστήριο. Ναι. Και Νέα Σελήνη είναι, ας πούμε, Τρίτη. Από Τρίτη μέχρι Πέμπτη. Παρασκευή, εκεί πρέπει να ξεκινήσω. Σίγουρα έχει ξεκινήσει από το τελευταίο στάδιο της Σελήνης, πριν τη Νέα Σελήνη δηλαδή. Έχει μπει η ιδέα, έχει ξεκινήσει η ιδέα, έχουμε σκεφτεί τι θέλουμε να πραγματοποιήσουμε και ουσιαστικά τις βάσεις, το σπόρο τον φυτεύουμε στη Νέα Σελήνη. Εκεί είναι που θα κάτσουμε να γράψουμε σε ένα χαρτί τι ακριβώς θέλουμε. Θέλω να ξεκινήσω μία δίαιτα, ποιος είναι ο στόχος μου. Πού θέλω να φτάσω, μέσα σε περίπου ένα μήνα που θα κάνει το ταξίδι στη Σελήνη. Θέλω να ανοίξω μια επιχείρηση. Αρχίζω και γράφω πώς, τα βήματα που πρέπει να κάνω. Και ακόμα και αν θέλουμε να ξεκινήσουμε μια καινούργια σχέση. Οτιδήποτε. Και συνήθως ξεκινάνε καινούργιες σχέσεις. Μας παίρνει τηλέφωνο, μας ζητάει ραντεβού. Όχι, περίμενε, θα εκείνη τη μέρα. Περίμενε, τη Νέα Σελήνη. Λοιπόν, το επόμενο βήμα, το επόμενο στάδιο είναι η ανύψωση, όπου εκεί έχει αρχίσει ίσα-ίσα να φαίνεται. Είναι περίπου μετά από, είπαμε, τρεις μέρες εκεί περίπου. Οπότε ίσα-ίσα έχει αρχίσει να έχει λίγο φως η Σελήνη.
τότε είναι που αρχίζουμε να βλέπουμε αν όντως ο στόχος που έχουμε βάλει, αφού έχουν περάσει 3 μέρες, αν έχουμε αρχίσει να κάνουμε βήματα για να τον πραγματοποιήσουμε. Δηλαδή βλέπουμε, έχω ξεκινήσει μια δίαιτα. Έχω καταφέρει να την τηρήσω αυτές τις 3-4 μέρες. Έτσι και δεν πάει δηλαδή. Ξαναπεριμένουμε άλλες 15 μέρες. Ή ένα μήνα. Ένα μήνα. Έτσι πάει. Ένα μήνα. Μετά έχουμε το πρώτο τέταρτο. Στη φάση του πρώτου τέταρτου ουσιαστικά έρχονται τα πρώτα προβλήματα. Δηλαδή, κάνω μία δίαιτα και μπορεί να συμβούν πράγματα τα οποία θα με αναγκάσουν να φάω. Είναι περίπου και 10 μέρες, 7 μέρες από όταν έχω ξεκινήσει. Λίγο έχω πεινάσει. Λίγο είναι ότι αρχίζουν τα προβλήματα. Θα με καλέσει κάποιος. Δηλαδή, αρχίζουν και από τους έξω τα προβλήματα σιγά-σιγά. Και είναι σαν να αναθεωρώ το στόχο μου. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με μία δουλειά. Έτσι, ότι μπορεί να θέλω να ξεκινήσω κάτι επαγγελματικά. Αρχίζουν τα προβλήματα για να δω αν θέλω τελικά να το κάνω ή όχι, αλλά από εξωτερικούς παράγοντες τα προβλήματα. Και σιγά σιγά είναι η φάση που ή θα τα παρατήσω και θα σκεφτώ ότι είναι μη υλοποιήσιμος ο στόχος μου, οπότε θα πω ότι δεν τα έχω καταφέρει, μέχρι τώρα δεν έχω κάνει τίποτα, οπότε προφανώς δεν θα πετύχω το στόχο μου αυτόν τον μήνα. Ή αρχίζω και αναδιοργανώνω την τακτική μου. Πειθαρχώ ακόμα περισσότερο. Ναι, φτιάχνω καλύτερα το πρόγραμμά μου. Τα καταφέρουμε, ναι. Ναι. Στη συνέχεια είναι το γυβονικό. Είναι η φάση που εδώ όντως βλέπουμε τι έχω κάνει, τι έχω καταφέρει. Είμαι ένα βήμα πριν έρθει η Πανσέληνος, που θα φανεί όλη η δουλειά που έχω κάνει, θα έρθει στο φως. Λοιπόν, η πρώτη κρατάει 2-3 μέρες. Κάθε φάση η δεύτερη κρατάει 1 με 3,5 μέρες. Οπότε αλλάζει συνεχώς. Mm-hmm. Τώρα αυτό έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες, οπότε πρέπει να το ελέγχουμε. Ναι, αλλάζει λοιπόν. Ναι, είναι, αλλάζει. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε την Πανσέληνο. Η Πανσέληνος είναι η περίοδος που όλοι λέμε, κοίτα πώς οδηγάει ο ένας, έχει Πανσέληνο, κοίτα έχει νεύρα, τσακώνονται. Εγώ έχω παρατηρήσει πάρα πολλά πράγματα στην Πανσέληνο και είναι κάθε φορά τα ίδια, δηλαδή δεν μπορεί να είναι συμπτώσεις. Όχι, δεν είναι. Και ειδικά σε κάποιους ανθρώπους. Ναι, κοίταξε, ειδικά στους καρκίνους που τους κυβερνάει η σελήνη ή όταν έχουμε πολλούς πλανήτες στον καρκίνο ή όταν έχουμε μια πολύ δυνατή σελήνη στο χάρτη, δηλαδή κάνει πολλές όψεις, τότε το αισθανόμαστε πιο πολύ. Καημένοι δηλαδή οι καρκίνοι σεληνιάζονται κάθε φορά. Ναι, γιατί έχουν κάθε μήνα τα συναισθηματικά. Ναι, γι' αυτό και σαν ζώδιο το λέμε ότι είναι ευαίσθητο. Και... Ναι, η Παρθένη. Οι Παρθένοι είναι πιο. Δεν έχουν θέμα με τη σελήνη. Τουλάχιστον δεν τους επηρεάζει τόσο πολύ. Βέβαια έχει να κάνει με το χάρτη. Και μπορεί να είναι ένας Παρθένος που έχει οριστικό. Και να έχει πλανήτες. Ναι, ναι, ναι. Καρκίνο, οπότε. Λοιπόν, στην Πανσέληνο είναι η ιδανική περίοδος για να δούμε πρώτον τι έχουμε κάνει όσον αφορά το στόχο, τον αρχικό που έχουμε βάλει. Φέρνει στο φως τα πάντα. Φέρνει στο φως όμως και ό,τι έχουμε κρύψει όλο αυτό το καιρό κάτω από το χαλάκι. Δηλαδή. Νεύρα μες στο σπίτι τα οποία, ή στη δουλειά τα οποία λέμε άστο θα περάσει, άστο θα περάσει. Εκεί έρχεται και φουντώνει και γίνεται για να το διαχειριστούμε. Οπότε, γι' αυτό όλοι έχουν νεύρα την Πανσέληνο, γιατί απλά βγαίνουν στην επιφάνεια γεγονότα. Θα γίνει ένα μάλλον γεγονός που θα φέρει στην επιφάνεια αυτό την ένταση που κρύβεται. Τι είναι καλό να κάνουμε στην Πανσέληνο, πόσο μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε. Το ιδανικό είναι να είμαστε ευγνώμων για αυτά που έχουμε, να εστιάζουμε κυρίως σε αυτά που έχουμε και όχι σε αυτά που δεν έχουμε, γιατί τον τελευταίο καιρό όλοι εστιάζουν κυρίως σε αυτά που δεν έχουν, γι' αυτό υπάρχει αυτή η ένταση. Μπορούμε να συγχωρήσουμε για κάποιον που μας έχει κάνει κάτι κακό, μια κατάσταση, οτιδήποτε, που μας πιέζει, που μας στεναχωρεί. Είναι το, μέσα στην Πανσέληνο είναι λυτρωτικό να συγχωρήσεις και να αφήσεις, να αποδεσμευτείς. Η Πανσέληνος έχει αυτή τη δύναμη, γιατί είναι μια πολύ, ενεργειακά μια πολύ δυνατή μέρα. Και γενικά για 2-3 μέρες, όπως είπαμε, διαρκεί. 2-3 μέρες μετά. Ναι, πάντα. Οπότε εκεί ξεφορτώνεσαι. Ναι, όπως στη Νέα Σελήνη είναι ευνοϊκό το νέο ξεκίνημα. Στην Πανσέληνο είναι ευνοϊκό το να κλείσουμε κάτι, είναι αν θέλουμε κάτι να τελειώσει. Θέλουμε να τελειώσουμε μια σχέση. Ναι. Πότε να το κάνουμε, με Νέα Σελήνη. Θα το κάνουμε μετά την Πανσέληνο. Αμέσως μετά την Πανσέληνο. Ναι, αν το κάνεις με Νέα Σελήνη, θα ξεκινήσεις μια καινούργια σχέση. Αν έχεις τον επόμενο, μπορείς να κάνεις εύκολα. Άρα, πρώτα χωρίζουμε με την Πανσέληνο και πάμε στον επόμενο με την Νέα Σελήνη. Έχουν περάσει και 14 μέρες. Εντάξει, είσαι μια χαρά. Το κλάψαμε, ναι. Όταν γεννιέται ένας άνθρωπος, έχει σημασία που είναι Σελήνη. Βεβαίως, γιατί ανάλογα με τη φάση που έχει γεννηθεί ο καθένας μας, αυτό μας συντροφεύει. Έχει κάποια χαρακτηριστικά που θα τα έχουμε σαν προσωπικότητα και επίσης έχει να κάνει και με κάποια πράγματα που θα μας συμβούν, κάποιες καταστάσεις της ζωής μας. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητάς μας και της πορείας μας
στη ζωή. Περίμενε τώρα, εγώ ξέρω λίγο από αστρολογία. Όσες φορές έχω δει το χάρτη μου, δεν έχω δει την σελήνη μου σε ποια φάση είναι. Πώς το βλέπουμε αυτό? Αυτό πρέπει να το υπολογίσεις με μοίρες. Υπάρχουν προγράμματα που σου βγάζουν λοιπόν αμέσως. Α, και πρέπει όμως να ρωτήσουμε συγκεκριμένα αυτό. Ναι, και υπάρχουν και application που πρόσφατα μάλιστα είδα ένα, που είναι πανεύκολο, υπάρχει σε όλα τα κινητά. Το κατεβάζεις και σου λέει και σε ποια φάση γεννήθηκες και ποια φάση είναι σήμερα. Βάζεις την ημερομηνία και την ώρα που γεννήθηκες και σου βγαίνει. Μάλιστα. Ωραία, και συνεχίζουμε με τις φάσεις σελήνης. Ωραία, στη συνέχεια είναι η κατάβαση. Εδώ γιώνεται η ενέργεια. Όλη αυτή η ενέργεια που είχαμε στην Πανσέλινο που είπαμε, που νιώθαμε έτσι πολύ φουντωμένοι, συναισθηματικά, στην κατάβαση ηρεμούμε. Είναι μια φάση που πρέπει να ηρεμήσουμε, να δώσουμε και στο σώμα μας το χρόνο να χαλαρώσει, να ξεκουραστεί. Αρχίζουμε πάλι και βλέπουμε το στόχο μας. Παρατηρούμε πώς δράσαμε μέχρι τώρα, εάν τα καταφέραμε, αν είμαστε κοντά. Και αρχίζουμε σιγά σιγά να μοιραζόμαστε και με τους γύρω μας τις εμπειρίες που έχουμε πάρει από αυτό όλο που έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Στη συνέχεια ακολουθεί το τρίτο τέταρτο. Στο τρίτο τέταρτο ουσιαστικά αρχίζουν πάλι να υπάρχουν κάποιες εντάσεις και κάποια προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον αρχικό στόχο που βάλαμε. Και είναι, καμιά φορά δεν λέμε ότι λίγο πριν το καταφέρω, το παράτησα. Ναι, είναι αυτή είναι η αυτό φάση, το λίγο πριν το τέρμα. Ναι, οπότε εκεί θα βγουν τα επόμενα προβλήματα, τα οποία αν καταφέρουμε να τα διαχειριστούμε, είμαστε οκ. Okay. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι σαν να μας τσεκάρει σε εισαγωγικά το σύμπαν συνεχώς, αν το θέλουμε πραγματικά αυτό που έχουμε βάλει στόχο. Μ' αρέσει που το βλέπεις σύμφωνα με τη δική μας τη θέληση, κατά πόσο το θέλουμε εμείς. Γιατί είναι κατά πόσο το θέλουμε εμείς και κατά πόσο είναι βέβαια υλοποιήσιμος ο στόχος. Ναι, γιατί... βέβαια. Πολλοί βάζουμε στόχους. Να είναι και ρεαλιστικό κάτι. Η λογική αυτή βασίζεται στο ότι χρησιμοποιώ τη σελήνη για να είμαι πιο συνειδητός στο τώρα, να καταλαβαίνω τι μου γίνεται, ούτως ώστε και οι στόχοι μου να είναι μετρήσιμοι, να είναι υλοποιήσιμοι και όχι να βάλω στόχο, να πάω στο φεγγάρι. Ναι, βέβαια. Κάτι πιο μαζεμένο. Και τέλος έχουμε το βαλσαμικό που εκεί παίρνουμε πραγματικά το χρόνο να ηρεμήσουμε. Είναι λίγο πριν πάλι τη νέα σελήνη, οπότε είναι... Όπως είπαμε στην αρχή, έχω ήδη σκεφτεί τι θέλω να κάνω και τη νέα σελήνη αρχίζω και το γράφω. Στο βαλσαμικό παίρνουμε το χρόνο μας για να σκεφτούμε. Να δούμε τα λάθη μας, τι κάναμε σωστά, τι πήγε άσχημα. Και, και να καταλάβουμε λίγο και πώς λειτουργήσαμε, για να δούμε και πώς λειτουργούμε εμείς οι ίδιοι. Και πώς θα πετύχουμε, τι στόχο να βάλουμε την επόμενη φορά για να το πετύχουμε. Δεν μου λες, όταν έχουμε έτσι κάποιους στόχους σχετικούς με την ομορφιά μας. Ναι. Να πάμε κομμωτήριο, να κόψουμε τα μαλλιά μας. Πότε είναι καλά να το κάνουμε? Λοιπόν, αν θέλεις τα μαλλιά σου να μακρύνουν, θα σου πω τι κάναν παλιά, έτσι, γιατί παλιά χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ τη νέα σελήνη και την πανσέλινο. Σε περίπτωση που θέλεις να μακρύνουν τα μαλλιά σου, θα το κάνεις στο γέμισμα του φεγγαριού, δηλαδή από νέα σελήνη σε πανσέλινο. Εάν θέλεις όμως να κάνεις ένα κούρεμα και να το κρατήσεις κοντό το μαλλί για περισσότερο καιρό, θα το κάνεις στο χάσιμο του φεγγαριού, δηλαδή από την πανσέλινο προς τη νέα σελήνη. Αν σ' αρέσει δηλαδή το κομμωτήριο ή όχι, εκεί πάει. Ναι, ναι, ναι. Το ίδιο είναι και για τα φυτά, νομίζω. Ναι, όταν οι περισσότεροι φυτεύουν στη νέα σελήνη. Οι γεωργοί τα ξέρουν πολύ καλά αυτά, νομίζω. Ναι, τα ξέρουν, όπως και οι ψαράδες. Το ψάρεμα εξαρτάται πάρα πολύ και συγκεκριμένα ψάρια βγαίνουν ή δεν βγαίνουν ανάλογα με την πανσέλινο και τη νέα σελήνη. Επίσης, παλιά θεωρούταν πολύ σημαντικό για μια γυναίκα οι έμινος ρίζες να είναι στην πανσέλινο, γιατί μετά από 14 μέρες, που είναι οι γόνιμες μέρες, είναι νέα σελήνη περίπου. Οπότε, αν θέλει να μείνει έγκυος, είναι το ιδανικό μετά. Νομίζω ότι κάτι λέγανε, κάπου είχα διαβάσει και ένα άρθρο για το αν θα είναι κορίτσι ή αγόρι, ότι κάπως τα βρίσκουν. Ναι. Ότι επηρεάζει τέλος πάντων. Με κάποιο τρόπο έχει να κάνει με την. Από ό,τι είχα δει εγώ, έχει να κάνει με το πού είναι η σελήνη. Γιατί εντάξει, εμείς είπαμε το ταξίδι στον χρόνο της σελήνης, περίπου σε ένα μήνα και κάτι, αλλά ταξιδεύει και στο ζωδιακό. Βέβαια, ναι. Έχει και άλλο αυτό να κάνει προσωπικό μας χάρτης. Και άλλο είναι η σελήνη στον Ταύρο. Ναι, ναι, βέβαια. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πρέπει λοιπόν να κάτσουμε να μελετήσουμε πού έχουμε τη σελήνη μας, να δούμε τα φεγγάρια μας και από εκεί να δούμε πώς θα πορευτούμε στη ζωή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, πολλά φιλιά.